Την πρώτη του νίκη στον πάγκο της Επισκοπής πανηγύρισε ο Γιάς Μικοβέλιτς. Οι κριτικοί επικράτησαν 3-1 εκτός έδρας του Ηρακλή Ψαχνών, πέτυχαν την πρώτη τους νίκη μετά από 7 αγωνιστικές και με 11 βαθμούς αισιοδοξούν στη μάχη της παραμονής. Απ' την άλλη, ο Ηρακλής Ψαχνών είναι χωρίς νίκη από τις 14 Δεκεμβρίου και με 16 βαθμούς έχει μπλέξει σε περιπέτειες. Χωρίς πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, με την Επισκοπή να ανοίγει το σκορ στο 40 μετά από εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Νικόλτσι. Η δική μου η ομάδα νομίζω ότι έχει μείνει στο καλό παιχνίδι που έκανε τελευταία φορά με την Παναχαϊκή. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν τους είδα, αλλά είχα μάθει ότι ήταν η απόδοσή μας τραγική. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και κατάφεραν να ισοφαρίσουν στο 65 με τρομερό σουτ του Ράντι από 40 και πλέον μέτρα. Τρομερός ο Νικόλτσης που έκανε άνω κάτω ξανά την άμυνα των γηπεδούχων και με νέα ατομική προσπάθεια έκανε το 1-2 στο 75. Θα μπορούσα να πω ότι είναι μια νίκη της δουλειάς τόσο στο σημερινό παιχνίδι αλλά θα έλεγα και του διαστήματος 2 εβδομάδων όσο βρίσκομαι στην ομάδα και ήδη όπως είχα επισημάνει κάποια σημάδια βελτίωσης και αισιοδοξία είδαμε στο παιχνίδι και με την Παναχαϊκή προηγούμενο παιχνίδι. Είναι μια ανάσα για μας. Έχουμε ακόμα δρόμο. Συνεχίζουμε και ελπίζουμε για το καλύτερο. Η νίκη της Επισκοπής πήρε διαστάσεις τριάμβου στο 92, όταν ο Μελίσσας δεν υπολόγισε σωστά, έχασε την κόντρα από τον Πάλα εκτός περιοχής, η μπάλα κατέληξε στον Διαφάνε που διαμόρφωσε το τελικό 1-3. Μια ήττα που οδήγησε τη δίκη των γηπεδούχων στη λύση της συνεργασίας με τον Γιώργο Φυρό. Τελικά δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε τίποτα. Δεν δικαιολογήσαμε την παρουσία μας σε καμιά περίπτωση. Δεν κερδίσαμε σχεδόν καμία μονομαχία. Δεχτήκαμε τόσο εύκολα γκολ που δεν θυμάμαι άλλη φορά σαν προπονητής στην καριέρα μου οι ομάδες μου να έχουν δεχτεί τέτοια εύκολα γκολ. Και δεν απειλήσαμε ποτέ ουσιαστικά την αιστεία της Επισκοπής.